Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Πάτερ Φιλόθε, μπορείτε να καθίσετε. Μόνο, εντάξει, έχει αρκετές θέσεις, ωραία. Είμαστε στο 18ο λόγο της ερμηνείας της Κλίμακος και επειδή είναι πολύ μικρός, αν τα καταφέρουμε, θα δούμε και το 19ο λόγο. Είναι ένας λόγος λίγο παράξενος για μας που ζούμε στον κόσμο, αλλά όμως οπωσδήποτε έχει και για μας μεγάλη σημασία. Ο λόγος αυτός έχει γενικό θέμα περί ύπνου και προσευχής. Για τον ύπνο και για την προσευχή. Και ο 19ος λόγος που θα προσπαθήσουμε να τον δούμε, περί αγρυπνίας. Λοιπόν, εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να δούμε τον λόγο μέσα από τα δικά μας μέτρα, μέσα από τα δικά μας δεδομένα και μέσα από τα δικά μας μάτια. Και να δούμε όχι τα εξωτερικά στοιχεία, αλλά την ουσία του λόγου και για ποιο λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, τον οποίο γιορτάζομαι σήμερα Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών, έγραψε αυτόν τον λόγο. Γιατί οι πατέρες θεωρούν σημαντικό στον άνθρωπο να έχει μια ισορροπία σε όλη του τη ζωή. Και όπως γράφουν περί της γαστριμαργίας, περί της λεμαργίας, περί της οκνηρίας, περί της ακιδείας, έτσι γράφουν και για την πολυυπνία, όπως και για την πολυποσία και την πολυφαγία. Γιατί θεωρούν ότι ο υπερβολικός ύπνος δεν βοηθά πνευματικά τον άνθρωπο, αλλά βυθίζει τον νου του σε μια χαυνότητα, σε μια μαλθακότητα, η οποία δεν βοηθά κυρίως την προσευχή. Βέβαια, να τονίσω εξ αρχής ότι οι πατέρες μιλούν πάντοτε με τα δεδομένα τα δικά τους και όχι απομονώνοντας ένα λόγο, αλλά συνολικά. Έτσι, δεν μας διδάσκουν να γίνουμε σωματοκτόνοι, να σκοτώσουμε το σώμα μας, αλλά να σκοτώσουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Ούγαρε διδάχθημε είναι σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Τα πάθη είναι αυτά που μας εμποδίζουν. Και θεωρούν πάνω απ' όλα των αρετών πασών μίζων την διάκριση. Έτσι ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα εκεί που βρίσκεται, με τα δεδομένα που έχει, θα εντείνει και τους αγώνες και τους κόπους, κυρίως τους σωματικούς κόπους που κάνει, προκειμένου να έχει μια ισορροπία και αρμονία για να αποδίδει εις την πνευματική εργασία, η οποία βέβαια αφορά όλον το είναι του. Έτσι και ο νους μας και ο εγκέφαλός μας και το μυαλό μας μας χρειάζεται εις την πνευματική ζωή. Ο ύπνος είναι ευλογία από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοιμηθεί, έχει αϋπνίες, καταλαβαίνετε, βασανίζεται και δεν μπορεί να ξεκουραστεί. Αλλά και η πολυυπνία όμως είναι κάτι το οποίο δεν βοηθά πνευματικά τον άνθρωπο. Για να δούμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης για αυτά τα πράγματα. Ο ύπνος, λέγει, είναι σπουδαίο συστατικό της φύσης μας. Έτσι αρχίζει με ένα λόγο σημαντικό. Είναι συστατικό της φύσης μας.
και μάλιστα σπουδαίο συστατικό. Ξέρετε ότι κανένας δεν μπόρεσε ποτέ να νικήσει τον ύπνο. Οι πατέρες έφτασαν σε μεγάλα μέτρα αγρυπνίας, αλλά πάντοτε έστω και λίγο κοιμόντουσαν. Το φαγητό εύκολα τον νικά ο άνθρωπος, χωρίς μεγάλες συνέπειες. Τον ύπνο όμως δύσκολα τον νικά ο άνθρωπος και οπωσδήποτε δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτόν. Κάποτε διηγούνται για έναν Άγιο, για τον Μέγα Βασίλειο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος θέλησε να νικήσει τον ύπνο και έμεινε για μέρες και για νύχτες άυπνος, προσευχόμενος. Αλλά Άγγελος Κυρίου του εμφανίστηκε και του είπε «Σταμάτα, δεν μπορείς να συνεχίσεις άλλο, διότι θα καταστρέψεις τον εαυτό σου». Γι' αυτό των αρετών πασών μίζων είναι η διάκριση και εμείς πρέπει να αποκτήνουμε τα πάθη μας, όχι το σώμα μας. Ο ύπνος λοιπόν είναι σπουδαίο συστατικό της φύσης μας. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Ξέρετε, έχω δει πολλές φορές ανθρώπους, πνευματικούς ανθρώπους και μοναχούς και κληρικούς και λαϊκούς αγωνιζομένους, οι οποίοι παρουσίαζαν νευρικότητα, αποτομία, σύγχυση λογισμών και σύγχυση σκέψεων, και δεν ήταν γιατί τους πολεμούσαν οι δαίμονες, ούτε γιατί ήταν βέβαια κακοί άνθρωποι, ούτε γιατί ήταν ιδιότροποι, αλλά γιατί δεν εκοιμούνταν. Και όταν τους είπε κάποιος, πήγαινε να ξεκουραστείς, πήγαινε να κοιμηθείς, να ξεκουραστεί το μυαλό σου, να συνέλθεις, σιγά σιγά ηρέμησαν, χαλάρωσαν, ξαναβρήκαν τον εαυτόν τους, ξαναβρήκαν την διάβγεια του μυαλού τους και έφυγαν από εκείνη την νευρικότητα όλοι. Κάπου αλλού λέγει Κλίμακα ότι πολλές φορές ο διάβολος μας πρόχνει στα υπέρμετρα πράγματα, σε αυτά που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, και μας πρόχνει εκεί για να μας φέρει μετά σε σύγχυση, για να μην μπορούμε να ελέγξουμε τους λογισμούς μας και το μυαλό μας, για να μας διαλύσει σωματικά και διανοητικά και να μπούμε σε νευρικότητα, να μπούμε σε ταραχή, να μπούμε σε σύγχυση και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται και να μας δει τα ρούχα μας. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, διάκρισης, και καλόν είναι πάντοτε αυτούς τους σωματικούς αγώνες, ιδιαίτερα τον αγώνα περί του ύπνου, να τον ελέγχει ο πνευματικός μας καθοδηγητής, ο πνευματικός μας πατέρας, γιατί πολλοί άνθρωποι έκαναν ζημιά στον εαυτόν τους, αδιάκριτα αγωνιζόμενοι, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι έπρεπε να έχουν διάκριση και καθοδήγηση εις τον αγώναν αυτό, όχι μόνο από τα βιβλία, ούτε μόνο από το τι τους έλεγε ο λογισμός τους, αλλά και από άλλους ανθρώπους και από τον πνευματικό μας οπωσδήποτε. Πολλοί επιμένουν και λένε, εμένα μου φτάνει τόσος ύπνος. Μα αφού βλέπεις ότι είσαι όλη μέρα μες στα νεύρα, μες στην ένταση, μες στην αντιλογία, μέσα στην σύγχυση, δεν μπορεί να ελέγξεις τον εαυτό σου. Πώς είναι δυνατόν να σου φτάνει αυτός ο ύπνος? Αν κοιμηθείς λίγο παραπάνω, θα ξεκουραστείς και θα χαλαρώσεις και θα ηρεμήσεις. Παρά τα αυτά, επαναλαμβάνω ότι η πολυϋπνία, η υπέρ των μέτρων και των αναγκών μας χρήσης του ύπνου, βλάφτει την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ο ύπνος είναι απεικόνισης του θανάτου και αργία των αισθήσεων. Ο ύπνος, λέγει, είναι μια εικόνα του θανάτου. Έτσι, όπως όταν κανείς αποθάνει, δεν καταλαβαίνει τίποτα, έτσι και όταν ο άνθρωπος κοιμηθεί, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει και ανθρώπους που έχουν βαρύ ύπνο και δεν ξυπνούμε τίποτα, ό,τι και να γίνει γύρω τους. Έχει άλλους που είναι πιο εύκολοι στο ξύπνημα. Και αργία των αισθήσεων. Δηλαδή, οι αισθήσεις μας δεν δουλεύουν εκείνη την ώρα, αφού είναι ύπνος, είναι ξεκούρασης όλου του συστήματος του ανθρώπου. Είναι μεν ένας ο ύπνος, αλλά όπως και η επιθυμία, έχει πλήστες αιτίες και αφορμές. Δηλαδή,
προέρχεται άλλοτε από την ανθρώπινη φύση, άλλοτε από τα φαγητά και άλλοτε από τους δαίμονες. Ποια είναι η αιτία, λέγει, αυτής της υπνηλίας, του ύπνου? Μια αιτία είναι η ανθρώπινη φύση. Έχουμε ανάγκη να κοιμηθούμε. Είμαστε άνθρωποι. Πρέπει να κοιμηθούμε. Πρέπει να κοιμόμαστε. Να έχουμε καλόν ύπνο, υγιεινόν ύπνο. Τόσο ύπνο όσο μας χρειάζεται για να ελέγχουμε το μυαλό μας, το νευρικό μας σύστημα, να είμαστε ξεκούραστοι μέσα στα μέτρα τα οποία χρειαζόμαστε. Άλλος άνθρωπος χρειάζεται 5 ώρες, άλλος χρειάζεται 10 ώρες, άλλος χρειάζεται 8 ώρες, άλλος χρειάζεται λιγότερες ώρες. Ο καθένας θα βρει τα δικά του μέτρα. Πάντως πάνω από 10 νομίζω δεν είναι. Είδα άνθρωπον, λέγει και η Γραφή, ο οποίος εκοιμήθηκε από την Κυριακή του Πάσχα μετά τον Εσπερινό της Αγάπης και ξύπνησε Τρίτη της Διακαινησίμου το απόγευμα. Ένας επισκέπτης, βέβαια είχε δίκιο καημένος, ήταν στο Άγιον Όρος και είχε όλη μέρα, όλη νύχτα αγρυπνίες. Αλλά και τέτοιον ύπνο, έλεγε ο γέροντας, ξυπνάτε τώρα επειδή μου θα πεθάνει αυτός. Το ξυπνούσαμε, είσαι καλά, είσαι ζωντανός, ναι, κλαπ, ξανακοιμώτε. Δεν θα σας πω ποιος είναι γιατί τον ξέρετε. Λοιπόν, άλλοτε προέρχεται από την ανθρώπινη φύση, άλλοτε από τα φαγητά. Αν ο άνθρωπος φάει πολύ και βαρύνει το στομάχι του και όποτε φάμε βλέπετε μετά νιστάζομαι, έτσι. Θέλει προσοχή εδώ, η πολυφαγία και η πολυποσία μάλιστα δεν είναι νερό και κάτι άλλο, τότε μας φέρνει ύπνο και άλλοτε από τους δαίμονες. Έχει φορές που έχουμε κοιμηθεί κανονικά, δεν μας χρειάζεται ύπνος, ούτε έχουμε φάει, αλλά οι δαίμονες μας φέρνουν πολύ νύστα. Αν θέλετε να το καταλάβετε αυτό, απόψε στο δωμάτιό σας πάρτε έναν κομποσχήνι. Αρχίστε να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Στο τρίτο ή στο τέταρτο θα αρχίζουν τα πρώτα χασμωρητά. Τόσα χασμωρητά. Θυμούμαι τον γέροντα καμιά φορά, έλεγε «Θα πάθεις τίποτα παιδί μου με το στόμα σου». Που δεν θα κλείνει το στόμα μας καθόλου. Πού να κάνεις ένα κομποσχήνι, ένα. Τέτοια ανυπνηλία θα νομίζεις τα μάτια σου θέλουν να το γλυφίδες να σταθούν για να το ανοίξεις. Αυτός είναι ο δαιμονικός ύπνος που μας πιάνει την ώρα της προσευχής και της αναγνώσεως. Ιδιαίτερα την ώρα της προσευχής. Μερικές φορές όμως, ίσως και από την υπερβολική νηστεία, είναι γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος είναι εξασθενημένος σωματικά, τότε η φύση η ίδια ζητεί να αυτοπαρηγορηθεί από τον ύπνο. Δηλαδή η υπερβολική νηστεία, όχι αυτή η νηστεία που κάνουμε εμείς. Όχι αυτή η νηστεία. Η νηστεία που κάνουμε εμείς, καταρχάς, μεταξύ μας δεν είναι νηστεία. Έτσι, νηστεία από εκείνη που κάνουν οι Άγιοι Πατέρες, που μέναν νηστικοί και ήταν πράγματι νηστεία με τα όλα της. Αλλά έστω, όπως και αν έχει το πράγμα, βλέπετε ο Άγιος Ιωάννης αναγνωρίζει ότι και η ίδια η φύση μπορεί να γυρίσει πίσω και να ζητήσει τα ρέστα της που λέμε, να σε χτυπήσει την πολυπνία, στον ύπνο, για να μπορέσει να αυτοπαρηγορηθεί, γιατί είναι εξασθενημένη με την νηστεία, με τον κόπο, με την αγρυπνία. Όπως η πολυποσία εξαρτάται και ενισχύεται από την κακή συνήθεια, έτσι και πολυπνία. Είναι κακή συνήθεια η πολυπνία. Δεν είναι μέσα στην συνηθισμένη φόρμουλα του ανθρώπου. Εάν συνηθίσεις να κοιμάσαι πολύ, πέρα από τα όρια, τότε θα κακοσυνηθίσεις και θα σου φαίνεται μετά ότι είναι αδύνατο να κοιμηθείς λιγότερο. Όπως εκείνος που πίνει πολύ, και πολυποσία εννοεί εδώ το ποτό, το αλκοολικό, όχι νερό μόνο, και κακοσυνηθίζει, έτσι είναι και η πολυπνία. Γι' αυτό λέγει ιδιαίτερα στις αρχές, ας αγωνιστούμε εναντίον της, διότι είναι πολύ δύσκολο να θεραπεύσει κανείς
μια μακροχρόνια συνήθεια. Στις αρχές της μοναχικής ζωής βέβαια εννοεί εδώ, αλλά μπορούμε να πούμε και στις αρχές της πνευματικής ζωής, είναι καλόν ο άνθρωπος να αγωνιστεί εναντίον όλων αυτών των παθών, των υπερβολικών παθών, που είναι υπερβολές, να μάθουμε να έχουμε μέτρο στη ζωή μας, μέτρο στον ύπνο μας, μέτρο στο φαγητό μας, μέτρο στο ποτό μας, μέτρο σε όλα όσα κάνουμε, για να μπούμε σε μια σειρά εγκράτειας και σοφροσύνης. Λοιπόν, συνεχίζει εδώ με ένα παράδειγμα από τους μοναχούς. Ας παρακολουθήσουμε και θα ειδούμε πως, ενώ σημαίνει η πνευματική σάχπιγγα, δηλαδή το σήμαντρο, ορατός μεν συναθρίζονται οι αδελφοί, αοράτος δε συνάγονται οι δαίμονες. Την ώρα λοιπόν που χτυπά το σήμαντρο και μαζευόμαστε στην εκκλησία, ορατός με, βλέπουμε τους αδελφούς, είτε μοναχοί είναι, είτε λαϊκοί είναι, πάμε στην εκκλησία. Αλλά έχει και κάποιους άλλους που μαζεύονται μαζί μας. Και έρχονται και εκείνοι εις την εκκλησία. Και αυτοί είναι οι δαίμονες. Τι κάνουν αυτοί? Έτσι λέγει, άλλοι από αυτούς τους δαίμονες έρχονται στο κρεβάτι μας, που μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας, μας πιέζουν να ξανακινηθούμε ακόμα λίγο. Σου λέει, τώρα χτύπησε η καμπάνα. Να πάεις με τον καντελανάφτη, με τους παπάδες, μείνε ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Μείνε, μας λέγουν, έως ότου συμπληρωθούν οι προημιακοί ψαλμοί και έπειτα πηγαίνεις στην εκκλησία. Έτσι το ξέρουμε αυτό, το έχουμε πείραν όλοι. Άλλοι, ενώ παριστάμεθα στην προσευχή, έρχονται και μας βυθίζουν στον ύπνο. Το είπαμε και αυτό προηγουμένως. Μόλις πάμε να κάνουμε προσευχή, το κεφάλι μας κάτω. Όταν κάνουμε άλλα πράγματα, ιδίως όταν κουτσομπολεύουμε και σχολιάζουμε, μπορεί να σταθούμε όρθιοι μέχρι το πρωί. Στην εκκλησία στην Αγρυπνία, νομίζουμε ότι η Παναγία μα τελειώσει, να πεθάνουμε. Ακόμα 5 λεπτά πεθάνουμε. Μόλις βγούμε έξω και αρχίσουμε την κουβέντα μεταξύ μας, τι λέγει κάπου αλλού? Αργολογίας επελθούσης, λέει, νεκρανάστασης. Είμαστε πεθαμένοι και αναστηθήκαμε. Νεκρανάστασης. Βλέπεις κάτι πηγαδάκια έξω από τις Αγρυπνίες, ζωντάνια, γέλια, χαρές, πράγματα. Φρέμα, αφού προηγουμένως έβαιναν είχαν τα μάθηκια σου στην εκκλησία. Άλλοι, λέει, προσξενούν έντονη και απροσδόκητη κοιλιακή ενόχληση. Άλλοι μας προτρέπουν να ανοίγουμε συζητήσεις μέσα στον ναό. Άλλοι ακόμα μας παρασύρουν σε κακούς λογισμούς. Άλλοι μας κάνουν να κουμπούμε σαν κουρασμένοι στον τοίχο. Έτσι, ίσα που μπορούμε να σταθούμε. Ενίοτε μάλιστα συμβαίνουν να μας προκαλούν και πάρα πολλά και αμέτρητα χασμουριτά. Μερικοί από αυτούς τους δαίμονες προκάλεσαν πολλές φορές γέλωτα την ώρα της προσευχής, ώστε να κάνουν το Θεό να στραφεί εναντίον μας. Άλλοι μας βιάζουν να διαβάζουμε γρήγορα την προσευχή μας από αραθυμία και άλλοι να ψάλλουμε αργά από φιλιδονία. Αυτό να τα ακούσουν οι ψάρτες. Μερικές φορές κάποιοι από αυτούς κάθονται στο στόμα μας και το καθιστούν κλειστό και δύσκολα άνοιχτο. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας να διαβάσουμε. Δεν ανοίγει. Εκείνος όμως που αναλογίζεται ότι προσευχόμενος ίσταται ενώπιον του Θεού και το αισθάνεται αυτό στην καρδιά του, θα είναι στήλος ακλόνητος και δεν θα εμπέζεται από κανένα δαίμονα από όσους προανέφεραν. Όταν ο άνθρωπος όμως καταλάβει και αναλογίζεται να το βάζει στο νου του μέσα και να το φέρνει και να το ξαναφέρνει, ότι στην εκκλησία ή όταν προσευχόμαστε στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, όχι ενώπιον ανθρώπων, όχι ενώπιον οποιοδήποτε, αλλά ενώπιον του Θεού, του ζώντος Θεού, και το αισθάνεται αυτό στην καρδιά του, το καταλαβαίνει. Αυτός θα στέκεται σαν ένας στήλος που δεν ταράζει με τίποτα και δεν θα τον εμπέσουν καθόλου οι δαίμονες. Ο πραγματικός υποτακτικός
Πολλές φορές μόλις σταθεί στην προσευχή γίνεται όλος φωτεινός και πασίχαρος, διότι ο πίχτης αυτός είναι παρασκευασμένος και φλογισμένος με την ανώθευτην διακονία και υπακοή. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε υποτακτικοί, αλλά είμαστε εν το κόσμο αγωνιζόμενοι χριστιανοί. Όταν ο άνθρωπος κοπιάζει για την αγάπη του Χριστού, όταν ο άνθρωπος για την αγάπη του Χριστού κάνει έργα αγαθά, έστω και ένα καλησπέρα να πει με αγάπη στον αδελφό του, έστω και αν κάνει μια μικρή υπομονή, έστω και αν ανεχθεί κάτι το δύσκολο και το κάνει με αγάπη και αγωνιστεί γι' αυτό, αυτός μόλις πάει και σταθεί στην προσευχή, αμέσως θα τον πλημμυρίσει χάρις του Θεού, γιατί είναι ετοιμασμένος και έχει προδιάθεση πνευματική με όλον αυτόν τον αγώνα που έκαμε. Ξέρετε πόσες φορές είναι δυνατόν να γεμίσει η καρδιά του ανθρώπου με την ενέργεια και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έστω και μόνο για ένα χαμόγελο που έκαμε σε έναν άνθρωπο, με αγάπη, με καλοσύνη. Είναι πολύ φοβερό πράγμα πώς ενεργεί χάρης. Και πάλι μπορεί ο άνθρωπος να τον εγκαταλείψει χάρης και με ένα βλέμμα κακό και με ένα βλέμμα σουβλερό που έριξε στον άλλο και με μια περιφρόνηση του αδελφού του, με μια παράβαση του Λόγου του Θεού. Γιατί η προσευχή δεν είναι γιόγκα, δεν είναι διαλογισμός. Η προσευχή είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος συνεργούσης της ανθρώπινης θελήσεως και της ανθρώπινης ελευθερίας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό και απαραίτητο ο προσευχόμενος να έχει ετοιμάσει τον εαυτόν του και την καρδία του μέσα από την εργασία των εντολών του Θεού, μέσα από την υπέρβαση των παθών και της αμαρτίας και πάνω απ' όλα μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια. Σε όλους, λέγει στη συνέχεια, είναι δυνατόν να προσεύχονται μαζί με το πλήθος, σε πολλούς όμως μόνο με ένα ομόψυχο. Έτσι, όλοι μπορούν να προσευχηθούν μαζί με πολλούς άλλους. Σε κάποιους όμως είναι πιο ταιριαχτό να προσεύχονται μαζί με έναν που έχουν τις ίδιες αρχές, την ίδια βάση. Αυτό βέβαια εννοεί τις συνοδείες των μοναχών. Εάν έχεις ως νοεράν εργασία την θεωρία των ψαλωμένων ή κάποια προσευχή έως τελειώσει ο στίχος του πλησίου σου, τότε μπορείς να κάνεις και πραγματικά άειλη προσευχή. Εάν δηλαδή προσέχεις αυτά που λέγονται ή επικαλείσαι το όνομα του Χριστού και στέκεσαι ενώπιον του Θεού με την επίκληση του Θείου Ελέους, τότε θα αρχίσει σιγά σιγά να ενεργεί μέσα σου η προσευχή και θα ενεργήσει η χάρις για να καταλάβεις τι σημαντικό πράγμα είναι αυτή η ώρα της προσευχής. Δεν επιτρέπεται να ασκείς την ώρα της προσευχής κάποιον πάρεργο για να μην υποκάτεργο. Δηλαδή όταν προσευχόμαστε δεν πρέπει να κάνουμε άλλες δουλειές. Να βλέπουμε τηλεόραση, να πλένουμε τα ρούχα μας, να κάνουμε τα φαγητά μας. Βέβαια και εκείνη την ώρα πρέπει να προσευχόμαστε, να εργαζόμαστε. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να έχει έστω 5-10 λεπτά, μιλώ για τα δεδομένα τα δικά μας στον κόσμο, που να προσευχόμαστε μόνο, να μην κάνουμε άλλα πράγματα. Χρειαζόμαστε, είναι ανάγκη, πνευματική, ψυχική ανάγκη να έχουμε έστω 5 λεπτά προσευχής μέσα στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Το είπα και άλλες φορές ότι να αξιοποιούμε τις ώρες των ιερών ακολουθιών. Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, έτσι πάμε στον Εσπερινό, πάμε στην Αγρυπνία, πάμε στον Όρθρο. Είναι για μας τους κοσμικούς, είναι ό,τι πολυτιμότερο για να προσευχηθούμε. Εκεί μπορούμε να προσευχηθούμε. Να κλείσουμε όλες τις αισθήσεις μας και να μπούμε μέσα στον εαυτό μας και να επεκαλεστούμε το όνομα του Χριστού. Και αν ακόμα δεν μπορούμε να το κάνουμε
ή κουραστήκαμε και δεν έχουμε άλλη δύναμη, να καλλιεργήσουμε μέσα μας αυτήν την πνευματική εργασία των διαφόρων θεωριών των πνευματικών. Αυτό που λέγει εδώ να αναλογιστείς, να σκεφτείς, να εντρυφήσεις σε πνευματικές θεωρίες τέτοιες οι οποίες σου χρειάζονται ως τροφή πνευματική για τον αγώνα τον οποίο κάνεις. Ακόμα και τίποτα από όλα αυτά να μην κάνεις, έστω και μόνο που θα σβήσεις τη μηχανή του μυαλού σου και θα κάτσεις μέσα στον ναό, στην ατμόσφαιρα αυτήν του ιερού ναού. Την ώρα της ακολουθίας ο νους ξεκουράζεται και τρέφεται όλη η ύπαρξή μας. Τελειώνει. Η κάμινος δοκιμάζει τον χρυσόν. Όπως λέγει το καμίνι, καθαρίζει το χρυσάφι και φαίνεται πόσο χρυσάφι είναι. Η παράσταση στην προσευχή δοκιμάζει τον ζήλο και την αγάπη προς τον Θεό. Θέλεις να δεις την αγάπη σου και τον ζήλο σου προς τον Θεό, δες το την ώρα της προσευχής σου. Εάν δεν μπορείς να προσευχηθείς, δεν πάεις και δεν αντέχεις και δεν θέλεις και θέλεις να κάνεις κάτι άλλο, σημαίνει ότι ακόμα χρειάζεσαι αγώνα για να αγαπήσεις τον Θεό και να κινηθεί η ψυχή σου με θείο ζήλο προς Αυτόν. Επίλογος. Εργασία επενετή. Όποιος την κατέκτησε και τον Θεό πλησιάζει και τους δαίμονας εκδιώκει. Και τελειώνει ο 18ος λόγος και πάμε στον 19ο περί αγρυπνίας. Τι σημαίνει αυτή η αγρυπνία? Για να δούμε τι λέει ο Άγιος. Στους επίγειους βασιλείς λέγει, άλλοι παρίστανται άοπλοι και γυμνοί, άλλοι με ράβδους, άλλοι με ασπίδες και άλλοι με ξύφη. Είναι μεγάλη και ασύγκριτη διαφορά ανάμεσα στους πρώτους και στους τελευταίους, διότι οι πρώτοι είναι συνήθως συγγενείς και φίλοι του βασιλέως και αυτά με συμβαίνουν σε αυτούς. Έτσι παρουσιάζει λοιπόν τον επίγειο βασιλέα της εποχής εκείνης βέβαια, που κοντά του είναι οι φίλοι και οι γνωστοί και συγγενείς, χωρίς να έχουν κάτι πάνω τους, ούτε όπλα ούτε δίποτε, άλλοι είναι με ασπίδες, άλλοι με ράβδους, άλλοι με ξύφι, όλοι αυτοί φρουράκι κουστοδία που το φρουρούν. Εμπρός λοιπόν και εμείς να εξετάσουμε πώς παριστάμεθα ενώπιον του Θεού και βασιλέως στις λοιπές εσπερινές, νυχτερινές και άλλες παραστάσεις και προσευχές μας, ας εξετάσουμε ο καθένας μας πώς ιστάμεθα ενώπιον του Θεού. Όταν πάμε να προσευχηθούμε, όταν πάμε στη Θεία Λειτουργία, όταν πάμε στις ακολουθίες, όταν τέλος πάντων ετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε κατευθείαν με τον Θεό Πατέρα μας. Έχει κάποια που είναι μοναχικά, αλλά καλό είναι να ακούσετε και αυτά και θα τα εφαρμόσουμε, θα τα προσαρμόσουμε στα δικά μας μέτρα. Στη βραδινή αγρυπνία μερικοί ψώνουν τα χέρια τους σε προσευχή, άειλοι και απειλαγμένοι από κάθε φροντίδα. Άλλοι την αγρυπνία αυτή την επιτελούν με ψαλμωδία, άλλοι επιμένουν στην ανάγνωση. Άλλοι από αδυναμία πολεμούν ανδρείως στον ύπνο με το εργόχειρο και άλλοι απασχολούνται με τη σκέψη του θανάτου, θέλοντας έτσι να αισθανθούν κατάνοιξη. Εξ όλων αυτών, οι πρώτοι και οι τελευταίοι κάνουν θεάρεστη αγρυπνία. Οι δεύτεροι μοναχικοί, οι τρίτοι βαδίζουν σε κατώτερη οδό, πάντως αναλόγως προς την προαίρεση και τη δύναμη του καθενός, δέχεται και αξιολογεί τα δώρα αυτά ο Θεός. Η αγρυπνία που λέγει εδώ δεν σημαίνει την οποιανδήποτε στέρηση ύπνου. Δηλαδή αν κάθεσαι στην τηλεόραση ως 4-5 το πρωί, τι καταλέγεσαι μέσα σε αυτούς που λέει εδώ ο Άγιος που κάνουν αγρυπνία? Αν κάθεσαι και κουβεντιάζεις, ξέρω εγώ, με το υπολογιστή σου και με τα Facebook σου και με τα τι άλλα έχει, ξέρω εγώ, δεν καταλογίζεσαι μέσα σου αγρυπνούντας και να πεις δεν πειράζει, κάνω αγρυπνία τουλάχιστον. Σκοτωμόν που κάνεις, έναν αγρυπνία. Σκοτώνεις τον νου σου. Αγρυπνία εννοεί αυτούς που αγρυπνούν προσευχόμενοι, αγωνιζόμενοι,
μελετώντες το Λόγο του Θεού ή έχοντες πνευματικές θεωρίες ή επιτελούντες εργόχειρο πνευματικό για να έχουν τον νου τους και την καρδιά τους στην αγάπη του Θεού. Δυστυχώς, πολλές φορές κάνουμε πολλούς σκόπους, αλλά μάταιους και καταστροφικούς. Ένας από αυτούς είναι και η τηλεόραση. Πόσοι άνθρωποι τρώνε την ώρα τους, την νύχτα τους, κολλημένοι πάνω σε αυτόν το κουτί. Οι νεότεροι βέβαια πάνω στον υπολογιστή. Καταντήσαμε τώρα να μιλούμε και για εξάρτηση πλέον από τους υπολογιστές. Ρωτάς τα παιδάκια πόση ώρα κάθεσαι στον υπολογιστή, 5, 7, 10, 13 ώρες, μου είπε ένα παιδάκι. Μα όσον και αν δεν το καταλαβαίνει, κουράζεται, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Και ένας που βλέπει τηλεόραση μπορεί να νομίζει ότι ξεκουράζει, λέει να βάλω την τηλεόραση να ξεκουραστώ. Δεν ξεκουράζεται, κουράζεται και δεν το καταλαβαίνει. Ο ύπνος ξεκουράζει. Καλύτερα πήγαινε κοιμήθου παρά να κάθεσαι μπροστά σε αυτόν το κουτί και να νομίζεις ότι ξεκουράζεσαι. Πήγαινε κοιμήθου, τουλάχιστον θα καθαρίσει ο νους σου και μπορεί μετά να αξιοποιήσεις αυτήν τη δύναμη και ενέργεια του μυαλού καλύτερα. Ο άγρυπνος οφθαλμός, λέγει, εξάγνησε τον νουν, ενώ ο πολύς ύπνος ετύφλωσε την ψυχή. Βλέπετε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την πολυπνία. Ο άγρυπνος μοναχός είναι εχθρός της πορνείας, ενώ ο υπνώδης είναι σύζυγός της. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέτρον εις τον ύπνο και είναι εγκρατής και σόφρον, αυτός έχει σύζυγον τη σοφροσύνη και την εγκράτεια. Αυτός που έχει την πολυπνία και την μαλσακότητα, αυτός σίγουρα είναι διαφορετική η κατάστασή του και είναι δούλος των παθών. Η αγρυπνία, αυτή η αγρυπνία που λέγαμε, είναι θράψης της σαρκικής πύρωσης, λύτρωσης από τους μολυσμούς των ενυπνιασμών, δακρύβρεχτος οφθαλμός, απαλή καρδία, προφύλαξης από τους λογισμούς, χωνευτήριον των φαγητών, δαμαστήριον των παθών, κολαστήριον της γλώσσης, φυγαδευτήριον των εσχρών φαντασιών. Αυτή η αγρυπνία η πνευματική, αυτή η κατά Θεόν η ευλογημένη αγρυπνία, μας λυτρώνει από τους αρχικούς πειρασμούς, μας δίνει τα δάκρυα τα πνευματικά, μας κάνει την καρδιά μας ευαίσθητη πνευματικά, μας φυλάγει από τους κακούς λογισμούς, εξαφανίζει τα περιττά από τα φαγητά, δαμάζει τα πάθη, τιθασεύει τη γλώσσα, τη γλώσσα η οποία λέει τόσα πολλά και διώχνει τις εσχρές φαντασίες. Ο άγρυπνος χριστιανός και μοναχός είναι ψαράς των λογισμών, ικανός να τους αντιλαμβάνεται και να τους συλλαμβάνει με ευχέρεια μέσα στη νυχτερινή γαλήνη. Ο Φιλόθεος όταν σημάνει σάλπιγγα της προσευχής αναφωνεί «έβγε, έβγε», ενώ ο Ράθυμος οδύρεται αλίμονον, αλίμονον. Όταν χτυπήσει το σήμαντρο, ο Ράθυμος και ο Ταλέπορος λέει «άμα πάλι το σήμαντρο, τι θα πάθουμε τώρα». Ενώ άλλος ο Ράθυμος, ο Πρόθυμος, αυτός χαίρεται γιατί ήρθε η ώρα της προσευχής. Η προετοιμασία της τραπέζης εδοκίμασε τους γαστριμάργους και η εργασία της προσευχής εδοκίμασε τους φιλοθέους. Όπως κάποιος που είναι γαστρίμαργος και λέμαργος, όταν ετοιμάζει ένα καλό τραπέζι, είναι όλος χαρά και προθυμία να τρέξει μέσα, έτσι λέγει και ο φιλόθεος, αυτός που αγαπά τον Θεό, όταν έρχεται η ώρα της προσευχής, είναι γεμάτος χαρά. Ο πρώτος, μόλις αντικρίσει την τράπεζα, σκυφτά. Ο άνθρωπος που αγαπά την πολυφαγία και έρθει η ώρα της τράπεζας, είναι γεμάτος χαρά, σκυφτά. Ενώ ο δεύτερος, ο φιλόθεος, σκυθροπάζει. Ο πολύς ύπνος είναι πρόξενος της λύθης, ενώ η αγρυπνία
καθαρίζει τη μνήμη. Αυτός που κοιμάται πολύ υπέρμετρα, χωρίς να το χρειάζεται, μέσα από ειδηπάθεια, αυτός ξεχνά τον Θεό. Δεν μπορεί ο νους του να έχει μνήμη Θεού. Αυτή είναι η λύθη, η ξεχασά. Όχι να ξεχνά τις δουλειές του, αλλά ξεχνά τον Θεό. Ενώ αυτός που έχει πνευματική εργασία, την αγρυπνία, αυτός καθαρίζει τη μνήμη του Θεού και έχει αδιάλειπτο μνήμη του Θεού μέσα του. Ο πλούτος των γεωργών συναθρίζεται στο αλώνι και στο πατητήρι, ενώ ο πλούτος και οι γνώσεις των χριστιανών στις εσπερινές και νυχτερινές προσευχές και στην ωραία εργασία. Ο πολύς ύπνος είναι σύζυγος άδικος που αρπάζει το ίμιση ή ακόμα και περισσότερο από τη ζωή του Ραθύμου. Κάποτε διέβασα και είδα, παλιά νομίζω το είδα, πριν πάρα πολλά χρόνια, μια μικρή ταινία, πώς λέγεται αυτές οι μικρές ταινίες, το κυματέρ, όχι, πιο μικρές. Τέλος πάντων. Μίκι Μάους, όχι. Μικρού μήκους. Που έδειχνε τη ζωή του ανθρώπου και έλεγε, ο άνθρωπος που ζει 80 χρόνια και δείχνει έναν άνθρωπο που ροχαλίζει και κοιμάται σαν κρεβάτι για 40 χρόνια. Από τα 80 χρόνια λέει, τα 40 κοιμηθήκαμε τα, αν κοιμάσαι 12 ώρες ή τα 30. Μετά δείχνει έναν άνθρωπο με ένα στόμα ανοιχτό που παρελάβουν κοτόπουλα και δείχνει πόσα κοτόπουλα έφαγε. Πού! Ένα χωράφι κοτόπουλα. Δεν δείχνει πόσα πρόβατα. Ένα κοπάδι πρόβατα και μπαίνουμε στο στόμα του. Δείχνει, ξέρω εγώ, πράγματα, πόσες δεξαμενές νερών ήπιε. Πόσα ψωμιά, φορτηγά ολόκληρα με ψωμιά. Μέτρησαν οι άνθρωποι τα ψωμιά και όλα αυτά. Δηλαδή η ζωή μας η μισή και πλέον μπορεί να πηγαίνει σε όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι σύζυγος άδικος η πολυυπνία. Ο αδόκιμος χριστιανός είναι άγρυπνος στις συζητήσεις. Δώσ' του κουβέντα δεν νιστάζει με τίποτα. Με τίποτα. Όταν όμως ήρθε η ώρα της προσευχής, δεν ανοίγουν τα μάτια του. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δοκιμάστε το απόψε να δείτε. Ο αποχαυνομένος μοναχός είναι ικανός για αργολογίες και πολυλογίες. Όταν όμως αρχίσει η ανάγνωση, δεν μπορεί να κοιτάξει από την νύστα. Όταν θα ηχήσει η εσχά της άλπιγκα, θα συμβεί ανάσταση των νεκρών. Κατά παρόμοιον τρόπον, μόλις αρχίσει η αργολογία, θα συμβεί και η ανάσταση των κοιμωμένων. Είναι ύπουλος φίλος ο τύραννος που λέγεται ύπνος. Πολλές φορές όταν είμαστε χορτασμένοι από φαγητά υποχωρεί. Ενώ όταν πεινούμε και διψούμε μας πολεμά δυνατά. Στην προσευχή μας προτρέπει να κάνουμε εργόχειρο. Διότι με άλλον τρόπο δεν μπορεί να χαλάσει την προσευχή μας και αυτόν που ασκούν την αγρυπνία. Ο σκύλος είναι εχθρός των λαγών. Ο μύος και ο δαίμον της καινοδοξίας είναι εχθρός του ύπνου. Βλέπετε, είμαστε στην εκκλησία και κοιμούμαστε. Αλλά όταν μας βλέπουν, είμαστε όλο κατάνοιξοι. Είμαστε όλο προσοχή, διότι μας βλέπουν, μας παρακολουθούν. Και πάμε να κάνουμε και τους καλούς. Και η καινοδοξία λοιπόν εκδιώκει το άλλο δαιμόνιο του ύπνου. Ο έμπορος μετρά το κέρδος όταν τελειώσει η μέρα και ο αγωνιστής μετρά το κέρδος όταν τελειώσει η προσευχή. Περίμενε και πρόσεχε και θα ειδείς μετά από την προσευχή στήφη δαιμόνων οι οποίοι επειδή πολεμήθηκαν εκ μέρους μας προσπαθούν να μας τραυματίσουν με απρεπείς φαντασίες. Κάθισε και παρατήρησε και θα δεις αυτούς που συνηθίζουν να αρπάζουν τους πρώτους καρπούς της ψυχής. Είναι ένας πόλεμος, λέγει εδώ, του σατανά να πολεμεί τον προσευχόμενον άνθρωπον με δαιμονικές φαντασίες
και με σαυτικούς λογισμούς. Και αυτό το κάνει για να μας στερήσει την πνευματική εκείνη τροφοδοσία και την καρποφορία, αλλά και για να μας βυθίσει την απόγνωση. Συμβαίνει μερικές φορές ενώ κοιμόμαστε να λέμε και να μελετούμε στίχους ψαλμών. Τούτο συμβαίνει διότι προηγήθηκε αυτή η μελέτη. Μερικές φορές όμως προκαλούν αυτά και οι δαίμονες για να μας δημιουργήσουν έπαρση και υπερηφάνεια. Η ψυχή που μελετά κατάπαυστα και κάθε μέρα το Λόγο του Θεού συνηθίστηκε στον ύπνο να προσκολάται σε αυτά τα νοήματα. Το δεύτερο είναι κυρίως η ανταμοιβή του πρώτου για να απομακρύνονται από την ψυχή αμαρτίες και νυχτερινές φαντασίες. Εάν προσέξεις την ημέρα, το νου σου, τα λόγια σου, τα βλέμματά σου, τους λογισμούς σου, τότε και η νύχτα θα είναι Αγία. Η προσοχή της ημέρας, λένε οι πατέρες, την νυχτερινή αγιοσύνη να απεργάζεται. Εάν όλη μέρα είσαι απρόσεχτος και κατακρίνεις και αργολογείς και δέχεσαι απρόσεχτα λογισμούς ακάθαρτους, τότε μην παραξενεύεσαι εάν και ο ύπνος σου είναι γεμάτος με ακαθαρσίες. Ενώ αντίθετα όποιος προσέχει, τον προσέχει και ο φύλακας άγγελος κατά την ώρα του ύπνου και τότε, όπως λέμε και στην προσευχή μας στο απόδειπνον, είναι και αντικαθύπνων ησυχία, εφενδρυνόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Ακόμα και την ώρα του ύπνου, αντί να βλέπουμε ένα σουρό σαχλαμάρες και να κάνουμε σατανικά πράγματα και σινεμάδες και τηλεοράσεις με κακά έργα και όνειρα, έχουμε αγαθούς λογισμούς και έχουμε αγαθές έννοιες και κοιμάται μεν το σώμα μας, αλλά η καρδιά μας αγρυπνεί κατά Θεόν και ο άνθρωπος ξεκουράζεται και φωτίζεται ο νους του και ξυπνά και είναι χαρούμενος, είναι γεμάτος αγαλίαση, γιατί ο νους του εργαζόταν και επικαλείτο το όνομα του Θεού. Είναι αποδεδειγμένο, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι όταν ο άνθρωπος αγρυπνεί για την αγάπη του Χριστού και κοπιάζει αγρυπνώντας και προσευχόμενος, τότε δεν κουράζεται, ξεκουράζεται. Όταν όμως αγρυπνεί μέσα σε ματαιότητες και πολύ περισσότερο μέσα σε βλαβερά πράγματα, τότε διαλύεται και σκοτώνεται. Και νομίζω και ιατρικά ένας λόγος που πολλοί άνθρωποι αισθάνονται κουρασμένοι, έχουν κουρασμένες ψυχές και κουρασμένα μυαλά, είναι γιατί δεν προσευχόμαστε. Και ακόμα περισσότερο, αφού δεν προσευχόμαστε, δεν κλαίμε. Και ο άνθρωπος που δεν κλαίει όταν προσεύχεται, δεν ξεκουράζεται ποτέ του. Το δάκρυα, αυτό το κλάμα της προσευχής, είναι σωτήριο και θεραπεύει πολλές, πάρα πολλές ψυχιατρικές παθήσεις. Όχι όλες, αλλά πάρα πολλές. Τελειώνει ο Άγιος Ιωάννης με τον 19ο λόγο περί αγρυπνίας. Βαθμίδα 19η. Όποιος την ανέβηκε, εδέχθηκε φως στην καρδιά του. Είναι το 19ο σκαλοπάτι. Όποιος το βγήκε και το εδούλεψε, εγέμισε φως η καρδιά του. Και να σας πω ότι ο γέροντας Παΐσιος, αυτός ο σύγχρονος και μεγάλος όσιος και Άγιος της Εκκλησίας μας, είχε αυτήν την αγρυπνία σαν την πνευματική του εργασία, μαζί με όλα τα άλλα βέβαια. Πραγματικά ήταν οι νύχτες ήταν πιο μέρες από τις μέρες. Απίστευτο πράγμα. Όσοι έζησαν μαζί του και έμειναν μαζί του στο κελί του, ήταν ένα πράγμα υπεράνθρωπο και απάνθρωπο. Δεν κοιμόταν το βράδυ καθόλου, όλη νύχτα αγρυπνούσε. Κοιμόταν λίγο το πρωί, αν κοιμόταν, δεν ξέρω. Αλλά ίσως 1-2 ώρες όταν ξημέρωνε, κοιμόταν. Και είχε σαν πνευματική εργασία όλη τη νύχτα την προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Μεγάλος αγώνας, μεγάλη βία.
αλλά βλέπετε που έφτασε και τι μέτρα μεγάλα είχε και κρατούσε τον κόσμο όλο στα χέρια του. Τέτοια δύναμη πνεύματος είχε, α γιατί τόσο πολύ αγωνίστηκε για την αγάπη του Χριστού. Και μην νομίζετε ότι το έκανε εύκολα. Πραγματικά, για να το κάνει, είχε διαλύσει τον εαυτόν του ολόκληρο. Αλλά ο νους του και η ψυχή του και η καρδιά του ήταν φοβερά ζωντανή. Πολλές φορές, εγώ κοιμόμουν βέβαια όταν ήμουν εκεί, αλλά έλεγα αύριο που να ξημερώσει, πώς θα είναι ο γέροντας. Όλη μέρα έβλεπε κόσμο, όλη νύχτα αγρυπνούσε. Έλεγα αύριο θα είμαι πεθαμένος τούτος. Το πρωί, εντάξει, σηκωνόμουν δηλαδή. Ερχόταν κόσμος, ερχόταν άνθρωποι ή και να μην έρχονταν, τον έβλεπες φωτεινό, χαρούμενο, ευδιάθετο. Το μυαλό του δούλευε ασταμάτητα. Είχε τόση διάνοια, τόση ενάργεια ο νους του, καθαρότητα, που πήγαζε μέσα από αυτήν την προσευχή την νυχτερινή. Φοβερό πράγμα. Και ήταν ανηλαίητος, δεν είχε έλεος στον εαυτό του. Δεν είχε έλεος στον εαυτό του. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να το μιμηθούμε. Δεν μπορούμε να το μιμηθούμε. Αυτό που έκαμνε ήταν υπεράνθρωπο. Γι' αυτό και έγινε γέροντας Παΐσιος και διαλελήθη το όνομα του στα πέρατα της Οικουμένης. Εμείς που δεν είμαστε τίποτε, ας κάνουμε τουλάχιστον ένα μικρό αγώνα. Στα δικά μας μέτρα μπορούμε να θέλουμε. Εκεί που είμαστε, με τα δεδομένα που έχουμε, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην προσευχή μας, στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Έστω και τα 10 λεπτά, έστω και τα 15, να τα κρατήσουμε όμως. Να βρούμε λίγο χρόνο να μελετήσουμε μετά της καρδίας μας, να μπούμε λίγο μέσα στην καρδιά μας και να επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου. Έστω και αν βρούμε κάποια στιγμή της νύχτας ή του πρωινού ή του βραδινού, όποτε μας βολεύει και όποτε μπορούμε, να δώσουμε έστω ένα δεκάλεπτο στη ψυχή μας. Νομίζω ότι αν θέλουμε μπορούμε, και να ξέρετε ότι αυτά τα 10 λεπτά είναι σαν το μικρό προζύμι που μπορεί να κάνει φούρνους ψωμιά ολόκληρα. Θα ζυμώσει όλη τη ζύμη. Ας ευχηθούμε να μας δώσει ο καλός Θεός δύναμη και σοφία και άγρυπνο νουν, τουλάχιστον μέσα στον κόσμο, να ζητούμε το έλεος Του και την δύναμη Του και την παρουσία Του. Αμήν. Θα κάνουμε την προσευχή μας. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτήν την Τετάρτη το βράδυ είναι η αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος, όπου θα ψαλεί ο Μέγας Κανόν εις την Εκκλησία εδώ στη Μητρόπολη και θα αναγνωστεί και ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, όπως κάθε χρόνο. Είναι καλό και σας προτρέπουμε να έρθετε στην αγρυπνία που θα είναι ησυχία, να εργαστείτε αυτά που είπαμε και να απολαύσετε τον πνευματικό πλούτο αυτής της ωραιότατης ακολουθίας του Μεγάλου Κανόνος. Θα αρχίσει η ώρα 7.30 το απόγευμα και θα τελειώσει με την τέλεση της προγιασμένης Θείας Λειτουργίας γύρω στις 1 παρά, για να μπορέσετε να πάτε και στην εργασία σας. Μέγας Κανόν εξηγεί ότι είναι ψαλμωδία πάρα πολλών τροπαρίων, που είναι πολύ περισσότερα από ό,τι συνηθισμένοι κανόνες. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Οι ομιλίες υπόλοιπες κανονικά και η ερχόμενη Κυριακή πάλι κανονικά. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλή αγρυπνία. Καλό βράδυ θέλω να πω.